Σήμερα θα δείξουμε το locker μου, το 5.000 ευρώ locker μου στο Free Fire. Οπότε, γιο! Καλησπέρα πουτάνες, τοξικοί πουτάνα, τον Go Toxicoolis. Και σήμερα, μάγκες, με επιστρέφουμε με νέο βιντεάκι. Όπως βλέπετε κάτω από τον τίτλο και από το thumbnail, τι σας έχουμε? Έχουμε κλασικά κάθε χρόνο σκάει ένα τέτοιο βιντεάκι που δείχνω το locker μου. Πέρυσι ακριβώς πριν ένα χρόνο είχε ανέβει αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι. Αλλά πλέον έχουμε πάρει αρκετά πράγματα στο locker, το έχουμε κάνει λίγο καλύτερο. Οπότε θα τα δούμε όλα αναλυτικά, να μάθεις περαιτέρω πράγματα για το locker μου και το πώς έχει διαμορφωθεί από τότε που έχω τα account από το season 7. Οπότε, άμα σου αρέσει το βίντεο, θα κάνεις ένα like να φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα 1000 και like, ένα subscribe στο κανάλι μου, να φτάσουμε τον επόμενο μας στόχο. Είμαστε πολύ κοντά για τους 13.000 συνδρομητές. Πάρε το γαμμένο το κουμπάκι και φυσικά μην ξεχνάς ένα follow στο Instagram εδώ πέρα και ένα follow στο TikTok εδώ πέρα. Τα βρίσκεις και κάτω στην περιγραφή τα link και τα σχετικά. Οπότε, δεν έχουμε να απολογούμε, πάμε να περάσουμε στο locker. Λοιπόν, μαγκίτες, μου είμαστε μέσα στο locker και πάμε πρώτη φορά να σας δείξω το accountάκι μου μετά από ένα χρόνο κοντά που έχουμε να δείξουμε το accountάκι. Καταρχάς, έχω φτάσει 1.070.000 coins. Εδώ πέρα είναι το προφίλ μου, 65 level, 5.025 like. Πάρα πολύ λίγα like μπορώ να πω, όχι αρκετά level. Και τα σχετικά βλέπετε εδώ πέρα, heroic 4.103 dominator. Εδώ έχω αυτά τα σε μο φάση. Και πάμε να δούμε για λίγα stats. Τώρα θα σας δείξω τα αναλυτικά stats. Αν θέλετε να τα δείτε εδώ πέρα, πάρετε τα για τα αναλυτικά stats. Δεν έχω και του τρελού φάση τα games, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχουμε καλά stats, ρε παιδί μου. Προσπαθούμε για το καλύτερο και έτσι αλυντία. Και class squad, πάρε εδώ και τα συνολικά class squad stats. Και εντάξει, δεν έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο στη συγκεκριμένη φάση. Οπότε πάμε να περάσουμε κατευθείαν όπως παρουσιάζουμε και τα lockers των άλλων τυπάδων. Οπότε πάμε να περάσουμε να δείτε ποια Evogans έχω. Καταρχάς έχουμε το Mi1887, ένα level, το MP5 2 level, το FAMMAS 3 level, το UMP 6 level, το XMI8 2 level, το Shotgun 4 level, το Cobra level max, το MP40, το Σκαράκι full, το AK full και το άλλο full. Όπως βλέπετε έχω όλα τα Evogans. Γιατί μπορώ. Απλά δεν χαλάω λεφτά για να τα κάνω upgrade, αν και είναι τα καλύτερα όπλα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να περάσουμε στην επόμενη κατηγορία που είναι τα pets. Να δείτε ποια pets έχω και ποια pets δεν έχω. Δεν έχω το καινούριο λυκάκι. Έχω αυτήν εδώ την κουκουβάγια. Έχω το κακαρία. Αυτό εδώ πέρα δεν το έχω. Το τυπιά. Έχω τη χελώνα. Έχω το Bigfoot. Έχω το λαγό. Έχω το τίγρη. Την πάπια δεν την έχω. Αυτόν του βέρου το πέτα δεν το έχω. Ούτε αυτό το υπτάμεν το έχω. Το τρακάκι. Έχω αυτόν εδώ πέρα τον τυπά. Έχω αυτόν εδώ πέρα. Πιγκουίνος, αυτός, αυτό είναι πολύ, είναι το πιο σπάνιο pet στο game. Αυτό, εντάξει, δεν θέλετε να βλέπετε και σκίνηση στα pets, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι τα pets. Οπότε τώρα πάμε να περάσουμε στη δεύτερη φάση, πρώτου περάσουμε στα skins που είναι τα characters, να δείτε ποια characters έχω και τα σχετικά. Λοιπόν, κάνουμε μία room, να δείτε ποιους characters δεν έχω δηλαδή. Δεν έχω το του, αυτόν εδώ πέρα το καινούριο. Δεν έχω το Justin Bieber, δεν το πέρα το Justin Bieber γιατί δεν έπαιζα FF. Δεν έχω αυτή την τύψα που είναι ωραίο bundle. Δεν έχω αυτήν εδώ πέρα την τύψα που και αυτή είναι ωραίο bundle. Και δεν έχω και αυτόν εδώ πέρα που τον κάνω link όπως βλέπετε πάνω που θα τον πάρω σε λίγο καιρό. Οπότε αυτά, πάμε τώρα στο vault για να δείτε τα πράγματα τα οποία έχουμε. X4 Γιάννης, έφυγες. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινάμε με τα σκηνάκια τα οποία έχουμε εδώ. Mob Criminal που την είχαμε πάρει πριν λίγο καιρό. Κόκκινος Criminal επίσης που την είχαμε πάρει πριν λίγο καιρό. Εδώ πέρα, εντάξει. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Βλέπετε εδώ πέρα όλα τα σκηνάκια τα οποία έχουμε έτσι. Και τώρα πάμε να περάσουμε στα μαλλιά που είναι 209 μαλλιά. Δεν είμαστε τα κάνουν του Ρομπέρτο που έχουν τα πάντα. Έχω πράγματα τα οποία μου αρέσουν και έχω πάρει πράγματα τα οποία μου αρέσουν πέρα από τα Elite Pass που τα έπαιρνα σε κάποια φάση γιατί ήθελα να φλεξάρω όλα τα Elite Pass. Ξεκινάμε like εδώ πέρα. Και έχω βάλει, λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δείτε μαλλιά. Θα κάνω skin ολόκληρο στα πιο σημαντικά skin, δηλαδή θα φορέσω αυτό για να δείτε. Αυτό το σκινάκι είναι πολύ γαμάτο, είναι incubator skin φάση. Μετά είναι αυτό εδώ πέρα, εντάξει δεν είναι κάτι. Αυτό είναι, εντάξει, ωραίο σκινάκι, αυτό είναι από τέτοιο. Και αυτό είναι ωραίο σκινάκι από Elite Pass. Ο Venom εδώ πέρα, ο φίλος μου ο Venom. Εντάξει αυτό δεν είναι κάτι. Αγαπημένο σκινάκι Holoface, πολύ γαμάτο σκινάκι. Εντάξει εδώ πέρα δεν είναι κάτι. Εντάξει αυτό εδώ πέρα, άντε ρε φίλε για την μπλούζα να πεις ότι τρώγεται, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα Arctic Blue, εντάξει. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι Diamond Royale να υποθέσω. BTS δεν έχω BTS, δηλαδή εντάξει δεν παίρνουμε BTS. Να τα βλέπετε εδώ πέρα, τα φοράω και μία πάνω στο κεφάλι για να βλέπετε ακριβώς πώς είναι και τα σχετικά. Άραβας, τον Άραβα εδώ, τον Άραβα τον δείχνουμε.
Αυτό εντάξει, το σκηνάκι είναι ο Δρακουμέλ εδώ πέρα, εντάξει δεν είναι και κάτι το wow. Εδώ πέρα Βασίλης, Βασιλιάς Βασίλης, κατάλαβες. Εδώ πέρα είναι και ο Πέτρο που δεν ξέρω και εγώ γιατί το πήρα, μαλάκα. Δες εδώ τι πως είναι, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα μαλάκι, εδώ πέρα Άρχοντας, ωραίο μαλάκι καθώς πρέπει, έτσι έχει παίξει εδώ πέρα, είναι από Rampage του 2000. Α, ένα σκηνάκι εδώ πέρα, εντάξει, Κοτσίδας. Άσπρος Κοτσίδας, εδώ πέρα καπέλο τηγάνι, φάση κινέζικη. Hollow Face το πιο φτηνό, είμαστε πτωχοί. Βλακία μπουρδα από Elite Pass, αυτό είναι ο Trapper. Ο Trapper είναι αυτός, εδώ πέρα η Βασίλης. Α, η Βασίλης έτσι. Ένα incubitaki εδώ πέρα, φάση. Και άλλος Κοτσίδας, αυτός ο μπλε Κοτσίδας. Και άλλος Κοτσίδας, ο κόκκινος Κοτσίδας. OG Elite Pass εδώ πέρα, αρκετά σπάνιο Elite Pass είναι αυτό εδώ πέρα. Arctic Blue, ο οποίος είναι μαριονέτα κόκκινη. Εδώ πέρα Yin Yang μπλε. Yin Yang, χρυσός. Το σκηνάκι αυτό το γαμάτο που έχει γαμάτα μαλλιά. Εδώ πέρα εντάξει, αυτά δεν είναι κάτι. Ο φίλος μου ο Gay που δεν τον έχω. Top Gamer σκηνάκι, ωραίο το Top Gamer. Εντάξει, εδώ πέρα δεν έχουμε κάτι το wow. Εδώ πέρα έχουμε μια μούμια. Μούμια! Γαμάει μούμια. Πάμε επόμενο. Assassin's Creed, εντάξει, θα το δείξουμε και το Assassin's Creed για τους φανατικούς, έτσι. Assassin's Creed, δεν θα ξεβαίνω. Εντάξει, αυτό το σκηνάκι είναι πολύ αγαπητό σε όλους καθώς είναι πολύ drippy style και έτσι. Εδώ πέρα αυτό τι είναι. Αυτό είναι τέτοιο, εντάξει. Αυτό είναι από ένα collab του FF που δεν θυμάμαι καν πως λέγεται και βαριέμαι να το διαβάσω. Επίσης αυτό εδώ πέρα το σκηνάκι που δεν το έχω ολόκληρο. Εντάξει εδώ πέρα ο Ερμής. Ο Ερμής είναι. Δες τον Ερμής. Νάτος. Αυτός είναι αρχαίος Έλληνας θεός. Λοιπόν, άλλο ένα incubator που δεν ξέρω και εγώ γιατί το πήρα. Ναι. Εντάξει, έχει κάτι το σημαντικό εδώ πέρα. Γιατρός. Ο γιατρός είναι σημαντικός, να τον δείξουμε τον γιατρό. Ότι έχουμε γιατρό, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δεν έχει γιατρό, του είσαι φλόρος. Εδώ πέρα γκέι, κοσκινάκι, όποιος δεν το έχει είναι γκέι. Αυτό είναι το σκηνάκι με το ωραίο παντελονάκι που σε όλους αρέσει. Ένα πολύ παλιό σκηνάκι το οποίο έχει ξανάρθει στο game, τέλος πάντων. Εδώ πέρα αυτό δεν ξέρω γιατί το έχω. Δεν ξέρω καν πώς το πήρα φάση. Ο πρίγκιπας, βασιλιάς όπως σας πέτσον. Πολύ γαμάτο σκηνάκι επίσης. Κοτσίδας, μάγειρας. Ούτε αυτό ξέρω πώς το πήρα. Κοτόπουλο. Prisoner, εντάξει εδώ πέρα. Όχι κάτι το σημαντικό, όχι κάτι το wow καπελάκια έτσι εδώ πέρα. Και πάμε να βάλουμε το μαλλί που είχαμε πριν. Γιατί είναι να φτιάξουμε το σκηνάκι τέλος πάντων που είχαμε πριν. Εδώ πέρα, πάμε στις μασκούλες για να δούμε τι μασκούλες. Εντάξει εδώ μεταξύ θα βάλω λόσιμη σε κάποια φάση μάσκα και θα φύγει το μαλλί, αλλά είμαι ηλίθιος τέλος πάντων. Εδώ πέρα αυτό το σκηνάκι είναι. Έχει ωραία μασκούλα τέλος πάντων. Κουνέλης, κουνέλης. Έχει ξαναμπεί στο game πριν λίγο καιρό, είχε μπει. Βρικόλακας, παλιό. Πώς λέγεται ρε, Magic Vigilante που έχει αλλάξει όνομα και λέγεται Bandit. Bandit, εντάξει, τον Arctic Blue τον είδαμε. Εδώ πέρα Heroic παλιό. Εδώ πέρα είναι η μάσκα του συγκεκριμένου του πα. Εντάξει, μπορεί να μην το ξέρετε πολύ, οπότε τον δείχνουμε εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Έχουμε αυτό εδώ πέρα που είναι ένα incubator το οποίο το έχω πάρει. Είναι χρυσό incubator, φάση είναι το πιο ακριβό. Και έτσι, εντάξει. Όχι κάτι το wow, όχι κάτι το τρελό, ωραίο εδώ πέρα. Αυτό είναι το, παλιό, το πιο παλιό με Elite Pass, Οκτώβριος του 2019, το πιο παλιό με Elite Pass. Εδώ πέρα clone, ο πιο ακριβός clone, βλέπω, ο χρυσός clone νομίζω είναι αυτός, ή ο Move είναι, ή ο τελευταίος είναι. Δεν θυμάμαι, τον ακριβό clone τον έχω πάρει. Ρε μπερδεύω τον ακριβό clone με το φτηνό clone, νομίζω το φτηνό clone έχω, δεν θυμάμαι κι εγώ ποιον έχω πάρει. Επίσης το locker μου, για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχετε δει, έχω δώσει 5.000 ευρώ. Για το συγκεκριμένο σκηνάκι που είναι ο clone, ο παλιός clone, ο midnight clone, υπήρχε σε Magic Cube. Εγώ σε Magic Cube είχα πάρει τη Mulan, ενώ υπήρχε αυτός και μετά βγήκε. Και μετά βγήκε σε ένα event, το οποίο event ήταν πολύ περίεργο και εγώ χάλασα 90 με 110 ευρώ για να πάρω τον clone. Οπότε έχω δώσει 110 ευρώ κοντά για να πάρω τον clone μάγκες μου. Εντάξει, εδώ πέρα συνεχίζουμε να δείχνουμε σκηνάκια έτσι. Εδώ πέρα πατανούλες. Εδώ πέρα τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Χλωρικό. Γιατρός. Γιατρός. Αυτός είναι άλλος γιατρός, οπότε πρέπει να τον δείξουμε. Γιατί είναι ωραία σκηνάκια. Γιατροί, doggy. Εδώ πέρα αυτό είναι από rank. Παλιό rank outfit. Εδώ πέρα εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι. Αυτός είναι ακριβώς clone, ρε. Αυτός είναι ακριβώς clone. Ο άλλος ήταν ο φτηνός. Αυτός εδώ πέρα είναι ακριβώς clone. Τους έχω και τους δύο. Οπότε μπουρδες λέω, έχω και τους δύο κλόν. Ο άλλος ήταν ο φτηνός, αυτός είναι ακριβώς κλόν. Εν τω μεταξύ τώρα, έτσι όπως τα έχουν διαμορφώσει, τον φτηνό τον βγάζει πιο πάνω στα rarities από τον άλλον. Εδώ πέρα ένα ωραίο σκηνάκι που δεν έχω το κορίτσι που σε άρεσε σε όλους. NF Neymar, έφυγες Neymar. Εδώ πέρα αυτό το πουλί που το λέτε όλοι πουλί φάση. Εδώ πέρα έχουμε το λαγό που έχει να βγει αρκετό καιρό στο game ο λαγός. Έχουμε το μπλε Blood Moon, το κόκκινο Blood Moon. Είμαι και έχω χρωματοψία μαγκές. Εδώ πέρα ο Ρωμαίος. Τι είναι Έλληνα, Σπαρτιά τη, ξέρω εγώ τι κατά είναι. Εδώ πέρα είναι Διάνο, εντάξει, Zombie Samurai Bundle, και αυτό έχει αρκετό καιρό να ξαναεπιστρέψει στο game. Εντάξει, εδώ πέρα αυτέ είναι οι κλασικέ μασκούλε. Βραγάκι, Σουδιενάκι και έτσι αλητία. Ποιο τα φοράει αυτά, έργα μου.
Λοιπόν, εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο, δεν έχουμε κάτι. Έχω γαμάτες μασκούλες, δηλαδή δεν παίρνω και μπούρδες. Οπότε πάμε να βάλουμε αυτό. Ρε φίλε μου, όλοι. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Που εδώ πέρα έχω. Α, δεν φαίνεται. Βάλε αυτό. Όχι. Βάλε αυτό. Έχουμε αυτό που είναι πολύ ωραίο, έχει ωραίο animation. Έχουμε αυτό από τους BTS, έχουμε αυτό clone φάση, έχουμε αυτό εδώ πέρα, έχω αυτό, έχω αυτό, έχω αυτό, έχω αυτό, έχω αυτό, έχω αυτό, έχω αυτό. Όπα, ωραίο είναι αυτό ρε, σαν εξορκισμένος είναι φάση. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό, μ' αρέσει αυτό αρκετά, αλλά χρησιμοποιώ αυτή τη μάσκα, οπότε αδιάφορο. Τέλος πάντων, πάμε εδώ πέρα. Να δούμε τις μπλουζίτσες. Εντάξει, τις μπλουζίτσες θα σας πατήσω μία όλες να τις δείτε. Καθώς όλοι θέλετε να δείτε τις μπλουζίτσες. Γιατί είναι μπλουζίτσες, ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ πέρα. Αυτό είναι incubator. Incubator, όχι incubator, elite πας λέγονται. Ξεχνάμε πως λέγονται, ρε φίλε. Εντάξει, ωραία μπλουζίτσα αυτή. Εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτές δεν είναι και τόσο ωραίες μπλουζίτσες. Εντάξει, αυτή τρώγεται. Τι τρώγεται, μπουρδα είναι. Αυτή είναι του Hitman. Αυτή είναι του Άραβα. Ωραία μπλουζίτσα. Και άλλη ωραία μπλουζίτσα. Αυτή είναι ωραία μπλουζίτσα. Και αυτή εδώ πέρα είναι ωραία μπλουζίτσα, είναι πολύ ωραία μπλουζίτσα. Εντάξει, εδώ πέρα είναι από τον Κοτσίδα, Hollow Face, το φθηνό Hollow Face, από το ακριβό incubator, εκείνο το χρυσό, εδώ πέρα αυτό. Ο Trapper, εδώ πέρα η κόκκινη, η μπλε, μαριονέτα, εδώ πέρα μπλε κοιλιακή, χρυσή κοιλιακή, αυτό εδώ πέρα. Φθηνός κλόουν, άλλο Ρωμαίο φάσικο skin, Blood Moon χρυσό, πολύ γαμάτο Blood Moon, Top Gamer, εδώ πέρα κλόουν. Εδώ πέρα ranks, εντάξει, καθώς έχουμε πάρα πολλά ranks, δεν έχω χάσει rank για rank. Εδώ πέρα αυτό είναι σε MOV. Assassin's Creed Μούμιας. Ωραίο σκηνάκι Μούμιας σε Gold Royale που έχει βγει κι άλλο rank. Season 25, Season 24, 8, 7. Τώρα αυτά είναι, δεν είναι Season 7, μη φαντάζεστε. Λογικά είναι Season 27 ή Season 17, απλά είναι Gengar 1. Αυτό το μπλουζίτσα εδώ πέρα, Maotai. Εδώ πέρα δεν ξέρω τι season είναι, season 22. Να το και το άλλο που δεν είναι σε MOV. Ρωμαίος Ερμίστης κατά είναι αυτό. Εδώ πέρα είμαστε season 21. Ωραία μπλουζίτσα αυτή, πολύ γάμα την μπλουζίτσα αυτή, Φάρι Σιμιόρι. Εντάξει, εδώ πέρα έχει κάτι το wow σε μπλουζίτσα. Season 19, Τίγρης. Πολύ ωραία μπλουζίτσα αυτή για τα tryhard βραζιλιάνικα σκηνάκια. Season 17, Heroic και το Gold. Φυσικά Hitman μπλουζίτσα του άλλου Hitman. Εμείς είμαστε ο άλλος Hitman. Season 15, Heroic. Season 14, Heroic. Εντάξει, δεν έχω πιο κάτω Heroic νομίζω. Έχω και Season 13, έχω και Season 13 Heroic. Έχω κι άλλο. Α, Season 12. Τότε άρχισα να παίζω το FF Mages. Καθώς στο προηγούμενο μου account το πρώτο Heroic που είχα φτάσει ever στο game ήταν Season 9. Και Season 10 το έχασα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω Season 11 και 12 το Gold. Καθώς δεν το είχα πάρει. Παίζει να έχω και πιο κάτω. Δηλαδή, εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι. Λαγός, κόκκινο Blood Moon. Εδώ πέρα πρίγκιπας. Ρωμαίος, μαύρη κοτσίδα. Εδώ πέρα αυτές, ξέρετε, καλές κλασικές παλιές μπλούζες OG που τις φοράγαμε όλοι το 2019 και δεν γίνεται να λείπουν και από μένα. Δηλαδή όλες αυτές εδώ πέρα τις μπλούζες που βλέπετε τώρα, όλοι τις φοράγαμε το 2019. Όλες αυτές εδώ πέρα τις μπλούζες, τις συγκεκριμένες αυτές εδώ πέρα τις MOV, όλοι τις φοράγαμε τότε. Και αυτή, και αυτή που δεν υπήρχε, η μαύρη με τις φωτιές. Εντάξει, αυτή είναι πολύ παλιά season, στη season. Το 2018 φοράγαμε τέτοιες. Εντάξει, εδώ πέρα δεν είναι και κάτι το wow από μπλουζίτσες. Εντάξει, εδώ πέρα αυτή είναι εδώ πέρα που γράφει μπούγια, δεν είναι κάτι. Βραζιλιάνικη μπλουζίτσα δεν γίνεται να λείπει. Εδώ πέρα αυτή. Εντάξει, θα σας δείξω τις ποδοσφαιρικές, όλες τις ποδοσφαιρικές που έχω. Εντάξει, εδώ πέρα δεν είναι κάτι. Και πάμε να περάσουμε στις Free Fire Max. Οι ποδοσφαιρικές που είναι, ρε, που έχουν πάει. Έχω και αυτό, γαλόκ, αυτό, μαύρο τέτοιο. Αυτή είναι πολύ σπάνια μπλουζίτσα, Who's Your Daddy. Την έχει και ο Ρομπέρτο στα κάνω, είναι πολύ σπάνια μπλουζίτσα. Λοιπόν, και έχουμε τις ποδοσφαιρικές τώρα, τις παλιές OG ποδοσφαιρικές που έχω αρκετές ποδοσφαιρικές, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Κάτι έχουμε και από εδώ. Εντάξει, και δεν έχουμε τίποτα άλλο. Εντάξει, και αυτό παίζει να είναι σπάνιο νομίζω. Εάν δεν υπάρχει σε κανένα crate στο store και δεν το ξέρω. Οπότε πάμε να βάλουμε την μπλούζα που είχαμε πριν. Τι μπλούζα είχαμε πριν, ρε. Πριν αλλάξουμε skin. Τι μπλούζα είχαμε πριν αλλάξουμε skin. Δεν είχα το zombie samurai. Είχα χρυσούς κοιλιακούς. Πού είναι η χρυσή κοιλιακή. Έχω και 477 μπλούζες. 308 παντελόνια. Πάμε να τσεκάρουμε μια όλα τα παντελόνια που έχουμε. Λοιπόν, θα μένω στα όρια. Να ξέρω. Τρας παντελόνι, τρας. Τρας, 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 τρας. Εντάξει, και το Hall of Fame τρας δεν είναι και κάτι ωραίο. Κουνέλι. Εντάξει, έχουν μπει και οι αρβίλες, ρε φίλε. Σασουκέ. Βάλε κάτι πιο να φαίνεται ολόκληρο το παντελόνι. Πού ήμασταν τώρα, εδώ στο λαγό ήμασταν. Arctic Blue παντελόνι, εντάξει. Ωραίο παντελονάκι αυτό, χοντροκομμένο. Εντάξει, δεν μου πολύ αρέσουν τα παντελόνια, να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε. Δεν είναι κάποιο παντελόνι που είναι τρελά, ωραίο και να πει, ρε φίλε. Εντάξει,
όλοι αν έρχεται η μπλε, η κόκκινο Αντζέλικα, το μπλε και το κόκκινο Αντζέλικα. Ρε φίλε Γιάννη, φύγε λίγο. Λοιπόν, αν έχετε κόκκινο ή μπλε Αντζέλικα, ταιριάζει σχεδόν με όλα τα πράγματα που φοράτε. Γι' αυτό το λόγο είναι ωραία τα Αντζέλικα, γιατί εκτός από ότι είναι όμορφα, όσες φορές και να επιστρέφουν στο game, δεν χάνουν την αξία τους, καθώς όταν τα φοράς είναι τα μοναδικά παντελόνια που οτιδήποτε και να τα φορέσεις ταιριάζει, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν είσαι εδώ σκινάκι που φτιάχνεις με κόκκινο Αντζέλικα, είναι πολύ ωραίο. Και αυτό το παντελονάκι, εντάξει, τώρα γιατί, αλλά όχι στο συγκεκριμένο skin. Δηλαδή, τα παντελονάκια, υπάρχουν κάποια παντελονάκια που ταιριάζουν με όλα τα skin, και αυτά είναι μόνο τα Αντζέλικα, κανένα άλλο. Και αυτό είναι ωραίο παντελονάκι που ταιριάζει πολύ με πολλά πράγματα. Πολύ ωραίο αυτό εδώ πέρα από το Supreme. Δεν το έχω ολόκληρο το σκηνή δυστυχώς, δηλαδή δες εδώ. Μου λείπει το καπέλο, η μπλούζα και όλα αυτά. Έχω μόνο το παντελόνι από το BTS bundle που είχε βγει και τα είχα πάρει. Παντελονάκι αυτό δρακάκι. Και αυτό είναι το παντελονάκι, είναι ωραίο. Το κλόν είναι αυτό. Και αυτό το παντελονάκι μ' άρεσε κάποτε και το φορούσα. Λάγω παντελόνι Blood Moon. Μπορείς να το φοράς και τον πλάτημα εδώ πέρα του πρίγκιπα. Εντάξει, αυτό το παντελονάκι όλοι το φοράγαμε το 2019. Του κοτσίδα το παντελονάκι του μαύρο πολύ γαμάτο. Και αυτό το φοράνε πολύ βραζιλιάνοι φάση. Εντάξει, αυτό το παντελονάκι όλοι το έχετε κάψει. Όλοι όμως το έχετε κάψει. Είναι το μοναδικό παντελόνι στο game που το έχετε φορέσει άπειρες φορές. Εκτός αν δεν έχετε Angelical. Οπότε ναι. Εδώ πέρα τι άλλα παντελονάκια έχουμε. Εντάξει, και αυτά εδώ πέρα είναι καμένα, ψιλοκαμένα και αυτό. Και αυτό, εντάξει, το white το παντελόνι, αυτό είναι, αυτό το παντελόνι, μάγκες, το συγκεκριμένο παντελόνι είναι πάρα πολύ σπάνιο παντελόνι, καθώς ήταν, είχε βγει Diamond Royale νομίζω το 2020, το 2021 και δεν υπάρχει τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει στα reward, δεν έχω κοιτάξει, απλά είναι που, δηλαδή, το έτυχε 24 ώρες, 3 μέρες, μία day φάση και απλά μπορείς να σου το δώσει για πάντα και εγώ το είχα πάρει για πάντα όταν είχα πάρει εκεί πέρα ένα free spin και είναι πολύ γαμάτο. Αυτό είναι το παντελονάκι του Angelical, απλά free. Οπότε όσοι δεν έχετε Angelical φοράτε αυτό ή αυτό εδώ πέρα πολύ γαμάτο παντελονάκια. Εδώ πέρα σορτζάκια από τις ποδοσφαιρικές, νομίζω τα έχω πάρει όλα. Και εντάξει, εδώ πέρα δεν είναι κάτι wow, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι αυτό. Τα ποδοσφαιρικά, τα ωραία ποδοσφαιρικά, έχω το άσπρο, το κόκκινο, το γαλάζιο, το μπλε σκούρο και το μαύρο, καθώς άλλα δεν μου πολύ αρέσουν, οπότε αυτά είναι τα βασικά. Πράσινο παντελονάκι, επίσης πολύ ωραίο παντελόνι. Εντάξει, εδώ πέρα αυτά τα παντελόνια του 2018-2017 φάση, οπότε είναι αδιάφορα. Οπότε πάμε να βάλουμε και το... Να το αφήσω έτσι, λες. Να το αφήσω έτσι, δεν θα βάλω σε Αντζέλικα. Και εδώ πέρα πάμε να δούμε και τα παπούτσια μία γρήγορα. Για να σας δείξω τα παπούτσάκια που έχω. Βασικά τα παπούτσια θα τα περάσω χωρίς να τα πατάω πάνω. Απλά θα πατάω έτσι από περιέργεια μία, γιατί δεν έχω κοιτάξει κι εγώ. Βασικά θα τα περάσω μία έτσι. Και απλά θα κάτσω να βρω τις κόκκινες παντοφλίτσες μου. Που είναι οι κόκκινες παντοφλίτσες μου. Εδώ πέρα βλέπετε πράσινες παντοφλίτσες. Ωραία. Αυτό μας σημαίνει πρέπει να βγει πράσινο Αντζέλικα. Εντάξει, τα κλασικά παπούτσια που είναι ωραία είναι αυτά εδώ πέρα, τα Jordan. Τα βλέπετε εδώ πέρα. Τα μπασκετικά τα μπλε. Οι παντόφλες, εντάξει, όλες οι παντόφλες είναι ωραίες. Τα Vans All Stars, όπως θέλετε πείτε τα. Αυτά εδώ πέρα που έχουν μπλε κόκκινο κάτω. Και όλα αυτά είναι τα παπούτσια. Οπότε όλο αυτό είναι το locker και θα περάσω μετά στα κορίτσια για να δείτε τα πιο σημαντικά. Πάμε να περάσουμε μία στις backpacks να δείτε τι backpacks έχουμε. Έχουμε 104 backpacks, όχι πάρα πολλές. Εδώ πέρα αυτό με το πουλί μου αρέσει τα φτερά τη φάση που είναι και αυτά μου αρέσουν τα φτερά και ο δράκος και ο κλόουν και το λαγουδάκι. Αλλά το παλιό λαγουδάκι του season 1 είναι καλύτερο, εντάξει, εδώ πέρα αδιάφορα. Και εδώ πέρα 54 τέτοια όταν death box, power shot, εντάξει δεν σας δίνω power shot, έχω αυτή την μπουρδα. Σανίδες εδώ πέρα, 94 σανίδες έχουμε. Να τις περάσουμε μία να δείτε σανιδούλες. Εντάξει, θα πάτε τώρα κάθε μία για να βλέπετε τα animation της κάθε σανίδας. Emotes, έχουμε το κόμπρα. Εδώ πέρα εντάξει αυτά είναι από τα Evogans, καρδούλα, σημαία, θρόνος. Εδώ πέρα αυτό είναι πολύ άμα το τέτοιο lol. Αυτό τι είναι, από heroic είναι και αυτό, από heroic είναι και αυτό. Φωτιές, πυρσούς. Αυτό εδώ πέρα Double King, τι είναι αυτό, Γροκάς. Εδώ πέρα αυτό, Τιγάνι, McLaren. Ο κύπελο είναι αυτό, φουσκώνει μπαλόνι, One Punch Man, κάθεται σε τραπέζι, λεφτά, make it train, αυτό είναι από Fortnite φάση, heroic φάση, α, Grandmaster βγάζει. Λουλουδάκι, εντάξει το λουλουδάκι σε όλους άρεσε, απλά πλέον που μένει ακίνητος δεν μου πολύ αρέσει και αυτό και το λόγο το έβγαλα. Εδώ πέρα να δείτε, έχω 19 τέτοιες μπουρδές. 234 avatars, εντάξει εγώ δεν έχω OG avatars, το κλασικό OG avatar που όλοι ξέρετε είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε το μισοφέγγαρο που είναι το, στα 5 tier το season 7 elite pass και ναι εκτός από αυτά που έχουν επιστρέψει στο game αυτό είναι το πιο OG πράγμα το οποίο έχω στο account μου και εκείνη η μπλούζα που γράφει Who's your daddy. Άμα θέλετε βιντεάκι το οποίο σας αναλέω ότι έχουν γίνει με τα προηγούμενα accounts που τα έχασα, είχα account season 0, δηλαδή από 23 Δεκεμβρίου του 2017 έχω account στο FF
και τα έχω χάσει. Άμα θέλετε αναλυτικό βιντεάκι story time και έτσι, πείτε το κάτω στα comments και θα κάτσω να σας πω τα πάντα και θα σας δείξω τα παλιά μου account όσοι γουστάρετε. Οπότε πείτε το, εδώ πέρα βλέπετε ζώνη 26, 305 banners. Εδώ πέρα πολλά banners έχουμε. Εντάξει, τα περισσότερα είναι heroic, καθώς σε κάθε season πάω heroic. Εδώ πέρα δεν προλάβα να πάω season 11 και season 12, ρε φίλε, κρίμα. Και season 13, όχι season 13 πήγα. Λοιπόν, έχω 11 μη 4, έχω και αυτό το μη 4 που είναι πολύ ωραίο, πολύ όμορφο και αυτό είναι καλό. Όλα αυτά είναι τα μη 4 που έχω. AK αυτό, αυτό, Dragon AK. Γαμάτο Dragon AK. Τώρα μπορείς να πάρεις όλα τα γαμάτα gun skins από το store. Σκαράκι εδώ πέρα, σκαράκι εδώ πέρα. Εντάξει, τα σκαράκια. Και αυτό είναι καλό, ήταν καλό, και αυτό είναι καλό, και αυτό είναι καλό. Εντάξει, δεν έχω το Titan Scar φάση, αλλά εντάξει, φάμας έχουμε αυτό. 6-8 έχω αυτό, και αυτό είναι σπασμένο 6-8. Εδώ πέρα είναι, έχω αυτό που είναι OG. Και αυτά εδώ πέρα, όχι, αυτό νομίζω είναι το OG. Δεν θυμάμαι. Plasma Gun, έχω δύο Plasma Gun. AUG, έχω αυτά τα AUG. Παραφάλ, έχω αυτά τα παραφάλ. Α, έχω όπλο στο Kingfisher, καλή φάση. Και στο G36 έχω όπλο. Καλή φάση. SKS έχω 5. SVD έχω 2. Woodpicker έχω 2. Που, ναι, αυτό παίζει να είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο. SE80 έχω 2. Ρε, αυτό ανεβάζει και magazine και reload. Ανεβάζει magazine, βάλτε αυτό. Λοιπόν, Machine Guns. Machine Guns έχω στο LMG αυτό εδώ πέρα που έχει καλά perks. Range. Ρε το φάρι, αυτό έχει ρε το φάρι καλύτερο. Μη 60, εντάξει, έχω αυτό, έχω και αυτό που είναι όμορφο. Έχω και αυτό. Κόρντ, έχω και στο κόρντ όπλο. SMG, πάμε στα UMP, έχω 9 UMP. Χρησιμοποιώ αυτό, αν και έχω level 6 αυτό. Evogan κι άλλο, Evogan UMP. Το UMP εντωμεταξύ είναι το μοναδικό Evogan, το οποίο είναι 2 Evogan. Έχει 2 Evogan. MP5 έχω αυτό. VSS3, MP40. MP40 έχουμε αρκετή ποικιλία στο MP40 και αυτό είναι το αγαπημένο μου όπλο. Έχω level 7 το κόμπρα. Έχω το γαλάζιο το πιο ακριβό. Έχω το μπλε. Έχω το κόκκινο και δεν έχω το πράσινο και το χρυσό. Καθώς έχω αυτό όμως, έχω αυτό που είναι σπασμένο. Εντάξει. Έχω καλά MP40, δεν έχω πολλά. Εδώ πέρα αυτό είναι το καλύτερο. Και εδώ πέρα αυτό είναι το καλύτερο. Τομψόνα. Εδώ πέρα δεν έχω gun skins. 7 shotguns. Εδώ πέρα τα βλέπετε. Εντάξει, τα κλασικά shotguns που έχουν όλοι και αυτό με το range. Σπασάκια έχω 9. Δεν έχουμε πολλά σπασάκια δυστυχώς. Shotguns έχω αυτές εδώ πέρα. Έχω την γκρι shotgun. Δεν θυμάμαι ποτέ ότι είχα την γκρι. Έχω και αυτήν εδώ. Μάγκε αυτά δεν έχω. Αυτήν έχω για 4 μέρες. Καλά, δε ποιος παίζει με αυτό. Sniper έχω 2. Καράκια έχω 4. Εδώ πέρα έχω αυτά τα 2. Αυτό που είναι πολύ όμορφο. Εδώ πέρα έχω αυτό επίσης που είναι πολύ όμορφο. Αλλά είναι healing gun. Εδώ πέρα έχω αυτό. Στο deagle έχω αυτά. G18. Shotgunάκι. M500, Uzi που θα φύγει, Terminate Gun έχω με αυτό, αυτά. Πάμε στα μίλι. Να εδώ πέρα καρπούζεις, που είναι το αγαπημένο μου. Να δέστε τα λίγο τα animations όλα που έχουν τα τηγάνια, να δείτε λίγο τι φάση παίζεται. Τι δηλαδή, τι σας δείχνω και έτσι, αυτά είναι τα τηγάνια. Μασέτες έχω 15, έχω αυτήν εδώ πέρα που είναι πολύ όμορφη. Εντάξει, free την έδωσε, αλλά έχει ωραία animations ρε φίλε, μου αρέσει το animation που έχει. Αυτή εδώ είναι πολύ όμορφη επίσης. Εντάξει, εδώ πέρα αυτές είναι κλασικές που δεν έχουν κάποιο animation. 16. Αυτό τι είναι, bat είναι. Αυτό είναι bat. Λοιπόν, έχουμε την κιθάρα. Έχουμε αυτό, έχουμε αυτό. Έχουμε αυτό, έχουμε αυτό. Ψωμάκι εδώ πέρα. Πρωταπριλιά έχει δώσει αυτό, μάγκες. Εδώ πέρα έχουμε τα bats. Εδώ πέρα animation σκέτσι. Έχουμε και αυτό που μοιάζει με καλαμπόκι. Εντάξει, εδώ πέρα όχι κάτι το τρελό, κανονικό bat είναι. Εντάξει, το καλύτερο είναι η κιθάρα, ever είναι η κιθάρα. Και πάμε στις κατάνες. Έχω αυτήν εδώ πέρα την κατάνα που είναι πάρα πολύ όμορφη, rampage, εντάξει. Έχω αυτήν εδώ πέρα, έχω την μπλε, έχω το CR7, έχω αυτή και έχω και αυτή που την έχω από το 2019. Scythe, έχω αυτό εδώ πέρα το mov που είναι τεράστιο, έχω αυτό και έχω και αυτό το mov. Μαχαιράκι, έχω την παντόφλα και το Assassin's Creed που χρησιμοποιώ αυτό. Μπουνιές, είμαι ηλίθιος και δεν έχω πάρει καμία μπουνιά. Εντάξει, τις grenades θα σας δείξω τώρα όλες, θα σας δείξω μια γρήγορα. Έχω 41 grenades. Πάρα πολλές grenades. Ο μεγαλύτερο. King Arambelas. Ο μεγαλύτερος μου αριθμός σε όπλο φάση είναι grenades. Καθώς είναι 41. Καταλάβατε, όσο μου grenade δεν έχει βγει. Ναι, Kelly, ναι, Kelly. Δεν θέλω. Δεν θέλω όμως. Αυτή θέλω. Λοιπόν, πάμε σε μια στις γλουγόλ. Έχω αυτή, έχω αυτή, έχω αυτή, έχω αυτή, έχω αυτή. Εντάξει, αυτή είναι πολύ παλά γλουγόλ. 2019 την είχα πάρει. Πολύ OG γλουγόλ. Εντάξει, και αυτή είναι ωραία, και αυτή είναι ωραία, και αυτή είναι ωραία. Αντζέλικα πολύ γαμάτη, και αυτή είναι πολύ γαμάτη, και αυτή είναι πολύ γαμάτη, και αυτή επίσης. Εντάξει, αυτή ήταν η αγαπημένη μου γλουγόλ κάποτε. Τώρα αγαπημένη μου, και αυτή ήταν η αγαπημένη μου γλουγόλ κάποτε. Τώρα αγαπημένη μου γλουγόλ είναι αυτή που δεν θα πάρω ποτέ γιατί είχε βγει pre-order σε ένα elite pass εκείνη άσπρη. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε αυτά.
εδώ έχουμε αυτό, εδώ πέρα έχουμε αυτό και αυτό. Ένα σκηνάκι που πρέπει να δείξουμε είναι αυτό. Έχω την κόκκινη Μουλάν. Όλοι ξέρετε την κόκκινη Μουλάν. Πολύ γαμάτο σκηνάκι σε κορίτσι. Και το άλλο σημαντικό σκηνάκι που. Βασικά τρία σκηνάκια. Τρία σκηνάκια πρέπει να δείξω στο κορίτσι. Τέσσερα βασικά για την ακρίβεια. Είναι bundles ολόκληρα. Το επόμενο είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σπάνιο σκηνάκι. Το είχα βάλει και στο βίντεο το 5 Monster Rare bundles στο game. Είναι το αγόρι και το κορίτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο skin bundle, όπως θες πες το. Επίσης πολύ σπάνιο bundle για κορίτσι. Η κανονική Μουλάν. Και πάμε και σε ένα τελευταίο που πάντα δεν το βρίσκω έτσι. Το βρίσκω με αυτό. Που είναι και αυτό εδώ πέρα. Που αυτό εδώ πέρα δεν το παίρνει κανένας, γιατί δεν αρέσει καθόλου το bundle, ούτε το αγόρι το κορίτσι. Εγώ όμως το πήρα για ένα και μοναδικό λόγο. Για αυτό εδώ πέρα. Γιατί είναι. Όχι αυτό, βασικά θα βάλουμε άλλη μπλούζα. Για αυτό εδώ πέρα, γιατί είναι ωραίο παντελόνι. Καταλαβαίνεις τώρα την κατάσταση που σου λέω. Ωραίο παντελόνι, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήταν το Locker, παιδες μου. Ελπίζω να σ' άρεσε. Πάμε να περάσουμε στο outro, δεν έχουμε να βγούμε. Λοιπόν, ψαράδες, με αυτό το βίντεο ελπίζω σ' άρεσε. Like αν σ' άρεσε, subscribe στο κανάλι μου, comment να μου πείτε την γνώμη σας και comment να μου πείτε αν θέλετε να συνεχίσω να κάνω τέτοια βιντεάκια που δείχνω Lockers και τα σχετικά. Και αυτό που θέλω να μου πείτε ακόμα είναι, άμα γουστάρετε να κάνω ένα story time βίντεο για να σου πω τι ακριβώς έχουν γίνει με τα προηγούμενα παλιά μου account, τα season 1, τα season 0, πώς κατέληξα να είμαι με αυτό το account, καθώς έχω χάσει 3 άλλα 2 accounts που είναι πάρα πολύ OG. Οπότε ναι. Και δεν έχω να πω κάτι άλλο, μάγκες μου. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Από μένα, peace και σλετ.